Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω και εγώ την τοποθέτησή μου, αφού σας ευχαριστήσω για τον διάλογο που έγινε χθες, όσο μπορούσα να τον παρακολουθήσω, γιατί είχα και μια υποχρέωση στην Ολομέλεια, αλλά και για την ακρόαση φορέων σήμερα. Εξαιρετικά χρήσιμη, διδακτική, χωρίς να σημαίνει όμως ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων σε πολλά από αυτά που ακούστηκα. Όπως έκανε και ο Υπουργός χθες, κ. Πλακιωτάκης, θα ξεκινήσω και εγώ την τοποθέτησή μου με ένα πολύ σύντομο ιστορικό για να μην ξεχνιόμαστε. Κυρίες και συνάδελφοι, το ελληνικό δημόσιο και ο οργανισμός Λιμένος Πυραιός σύναψαν στις 13 Φεβρουαρίου του 2002 σύμβαση παραχώρησης με την οποία το ελληνικό δημόσιο παραχώρησε στον ΟΛΠ το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης γηπέδων, κτηρίων και υποδομών που συμπεριλαμβάνονταν στο Λιμένα Πυρά για αρχική διάρκεια 40 ετών υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Με πρόσθετη πράξη του 2008, επήλθαν ορισμένες τροποποιήσεις στην εν λόγω σύμβαση, μεταξύ των οποίων και η παράταση της διάρκειας παραχώρησης κατά δεκαετή. Τόσο η σύμβαση του 2002, όσο και η τροποποιητική αυτή του 2008, κυρώθηκαν το 2008 με το νόμο 3654. Μέχρι το 2011, μέτοχος του ΟΛΠ ήταν σε ποσοστό 100% το ελληνικό δημόσιο. Το 2011, το 26% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ εισήχθη προς διαπραγμάτευση των χρηματιστήρων Αθηνών και το υπόλοιπο 74% μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση. Στη συνέχεια το ΤΑΙΠΕΔ προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό, πότε, 5 Μαρτίου του 2014, για την πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ. Ως προτιμόμενος επενδυτής και μελλοντικός μέτοχος πλειοψηφίας του ΟΛΠ, επελέγει η εταιρεία Κόσκο, με την οποία και σύναψε στις 8 Απριλίου του 2016, αφενός σύμβαση αγοροπολισίας μετοχών για το 67% του μετοχικού του κεφαλαίου, προκειμένου αυτές να μεταβιβαστούν σε δύο στάδια στην Κόσκο ή σε θυγατρική της, και αφετέρου σχετική συμφωνία μετόχων. Στο πρώτο στάδιο συμφωνήθηκε η μεταβίβαση του 51% των μετοχών έναντι 280,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο 16% των μετοχών και το αντίτιμό τους ύψους 88 εκατομμύρια ευρώ, συμφωνήθηκε η τοποθέτησή τους σε μεσεγγύηση και η ολοκλήρωση της μεταβίβασής τους σε δεύτερο στάδιο, υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, πράγματι, της εμπρόθεσμης υλοποίησης υποχρεωτικών επενδύσεων ύψους 293,8 εκατομμύρια ευρώ. Η εν λόγω σύμβαση υπεγράφει 24/6 του 2016 και κυρώθηκε στη Βουλή με το νόμο 4404 του 2016. Η Νέα Δημοκρατία συνεπής τότε στήριξε την συμφωνία αυτή. Ολοκληρώθηκε δε στις 10/8 του 2016 και το πρώτο στάδιο μεταβίβασης του 51% των μετοχών στην Κόσκο. Συνεπώς, μια προσπάθεια που ξεκίνησε από κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή το 2008 με τη στρατηγική συμμαχία με την Κίνα, συνεχίστηκε από κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά το 2014 και ολοκληρώθηκε μετά από βιδιακές μεταμορφώσεις από κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Αλέξη Τσίπρα το 2016. Οφείλω όμως να αναφερθώ στο γιατί κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε βιδιακές μεταμορφώσεις. Κάποιος συνάδελφος που ήταν χθες στην Επιτροπή, εγώ δεν συνηθίζω να λέω και ονόματα, είχε πει χαρακτηριστικά. Η επιλογή της κυβέρνησης να φέρει προς συζήτηση στη Βουλή το θέμα της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ είναι ενδεικτική της επιλογής να προχωρήσει χωρίς την κοινωνία το 2014. Προσέξτε, η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ σημαίνει αποξένωση των κατοίκων από το λιμάνι. Η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ σημαίνει απώλεια θέσεων απασχόλησης, χειροτέρευση συνθήκων εργασίας σε μια πόλη που μαστίζει από τη φτώχεια και την ανεργία. Το λιμάνι ανήκει στους πολίτες, το λιμάνι είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Τα πιστεύετε ακόμα όλα αυτά και αν τα πιστεύετε, τι κάνετε ακριβώς στα υπουργικά έδρανα, έλεγε το 2014. Βεβαίως, μετά από βιδιακές μεταμορφώσεις, το 2016 προσυπέγραψε τη συγκεκριμένη σύμβαση. Άρα, για να συνεννοηθούμε εδώ μέσα, διαχρονικά, ακολουθείται μια κοινή στάση της ελληνικής πολιτείας από το 2008 μέχρι και σήμερα,
σε ό,τι αφορά αυτή την επένδυση. Αυτή τη στρατηγική επένδυση δύο χωρών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι όμως, έκτοτε, από το 2016, προέκυψαν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των πρώτων υποχρεωτικών επενδύσεων. Μέχρι τον Ιούνιο του 2019, οπότε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, υπήρχε υστέρηση στην εξέλιξη των επενδύσεων της τάξης των 243 εκατομμυρίων ευρώ. Να το πω αλλιώς. Μέσα σε χρονικό διάστημα 3 ετών, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχαν εκτελεστεί επενδύσεις 51 εκατομμύρια. Αντίθετα, την διετία καλοκαίρι 2019, καλοκαίρι 2021, έχουν εκτελεστεί επενδύσεις ύψους 48 εκατομμύριων ευρώ. 51 εκατομμύρια την τριετία και άλλα 48 εκατομμύρια μεταγενέστερα. Σύνολο περίπου 99 εκατομμύρια. Είναι ο πίνακας που κατέθεσε χθες ο κ. Υπουργός, τον καταθέτω και εγώ, γιατί υπάρχει και μία στήλη, νομίζω, που έχει τα ποσά στο τέλος και αθροίζουν στα 99 εκατομμύρια. Άρα, για να ξέρουμε, παρακαλώ. Α, συγγνώμη. Παρακαλώ να το δώσω λίγο πιθανότητα. Τι έγινε συνεπώς και υπάρχει μια καλύτερη πρόοδος, όποια είναι αυτή, στην υλοποίηση των επενδύσεων την τελευταία διετία σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, που υπετίθεται ότι είχατε ψηφίσει μια σύμβαση και θα έπρεπε και εσείς να προσπαθείτε με την εταιρεία προφανώς από κοινού να υλοποιηθεί αυτή. Έγιναν συντονισμένες ενέργειες. Συντονισμένες ενέργειες της παρούσας κυβέρνησης, μεταξύ άλλων. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξη Λιμένων το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Διαχείρισης Λιμένα, το Master Plan. Εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αδειοδότηση των έργων και συνακόλουθα για την εκτέλεσή τους. Ορίστηκε το ΤΑΙΠΕΔ με το νόμο 4635 του 2019 ως αρχή σχεδιασμού της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υποβλήθηκε η σχετική μελέτη, το ΣΜΠΕ δηλαδή, στις αρμόδιες αρχές προς έγκριση. Αυτά έγιναν συνεπώς την τελευταία διετία προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις που δεν είχαν υλοποιηθεί την προηγούμενη τριετία. Σε ό,τι αφορά το πλαίσιο που ορίζει η ελληνική πολιτεία. Υπάρχουν όμως και κάποιες δικαστικές καθυστερήσεις. Δεν λέω με ποιανού υπαιτιότητα, δικαστικές καθυστερήσεις γενικώς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θέλω να αναφέρω. Το έργο 01 για την επέκταση του επιβατικού λιμένα και για αυτό το έργο συγκεκριμένα έχουν ασκηθεί 2 αιτήσεις αναστολής, 2 προσφυγές στην αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών, 2 αιτήσεις αναστολής μετά την απόρριψη των προσφυγών, 2 αιτήσεις ακύρωσης κατά του διαγωνισμού, 2 παρεμβάσεις, 3 αιτήσεις ακύρωσης κατά της αδειοδότησης, 1 αίτηση προσωρινής διαταγής, άλλες 2 αιτήσεις αναστολής και 1 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Και σε όλα αυτά υπολογίσε το χρόνο έκδοσης των αντίστοιχων αποφάσεων. Προτιμώ συνεπώς να συνεχίσω την τοποθέτησή μου για το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα και να επικεντρωθούμε περισσότερο σε αυτό και όχι στο παρελθόν. Τα μέρη λοιπόν έκριναν σκόπιμο, λαμβάνοντας όλα αυτά τα δεδομένα, την φιλική διευθέτηση του ζητήματος προς αποφυγή χρονοβόρας εμπλοκής τους σε διαιτησία. Αναφέρθηκαν και φορείς σε αυτό για την χρονοβόρα διαδικασία η οποία θα απαιτούνταν. Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων είναι η παρούσα συμφωνία καθώς και η τροποποίηση των συμβάσεων μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και ΚΟΣΚΟ. Είπατε, κύριε συνάδελφε, να δοθούν αυτές οι σχετικές συμβάσεις του ΤΑΙΠΕΔ με την ΚΟΣΚΟ στη Βουλή. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η χώρα από το 2016 έχει δεσμευτεί σε εμπιστευτικότητα επί αυτών. Τόσο στη Σύμβαση Αγοροπολισίας Μετοχών, άρθρο 27, όσο και στη Συμφωνία των Μετόχων του 2016, άρθρο 10, υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές, όχι απλώς αναφορές, ολόκληρη ενότητα, στην έννοια της εμπιστευτικότητας. Αυτή ξεκίνησε το 2016, επί ημερών σας, και συνεχίζεται. Σκοπός της τροποποίησης είναι η διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσής της, ιδίως δε η πλήρης εκτέλεση των έργων των υποχρεωτικών επενδύσεων
με θεμελιώδη στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του Λιμέρα Πειραιά. Να σημειωθεί ότι οι τροποποιήσεις προέκυψαν αξιοποιώντας την εμπειρία της εξέλιξης, της συμβατικής σχέσης κατά τα τελευταία 5 έτη και δρομολογήθηκαν διορθώνοντας και συμπληρώνοντας διαδικασίες με στόχο ώστε να υπάρχει ένα σαφές, αντικειμενικό και εκ των προτέρων ορισμένο πλαίσιο υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων. Τα κύρια σημεία της συμφωνίας περιλαμβάνουν τα εξής. Πρώτον, χορηγείται χρονική παράταση 5 ετών για την εκτέλεση των υποχρεωτικών επενδύσεων. Δεύτερον, ταυτόχρονα προσδιορίζονται συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία αναστέλουν την υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων. Πρόκειται για έναν αναλυτικό, εξαντλητικό θα έλεγα κατάλογο γεγονότων, εκτός της σφαίρας ελέγχου του ΟΛΠ, τα οποία αφορούν σε ήδη αδειοδοτημένα έργα των υποχρεωτικών επενδύσεων, που μπορεί να επιφέρουν μερική ή ολική αναστολή στην πορεία υλοποίησής τους. Για την ευκαιρή παρακολούθηση της συνδρομής και της επιρροής ενός γεγονότος αναστολής στην υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων, προβλέπεται η σύνταξη τριμηνιαίας αναφοράς από ανεξάρτητο μηχανικό. Ταυτόχρονα, για την υλοποίηση τυχών διαφωνιών κατά την υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων εξαιτίας των γεγονότων αναστολής, προβλέπεται κλιμακούμενη διαδικασία διαβούλευσης, φιλικού διακανονισμού και διαιτησίας ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τον ΟΛΠ. Με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνεται το κενό που υπήρχε στην προηγούμενη σύμβαση του 2016 και αναδείχθηκε από την εκτέλεσή της, ενώ παράλληλα οι υποκείμενες συμβατικές σχέσεις απαλλάσσονται από υποκειμενικές ερμηνείες και κρίσεις και εξοπλίζονται με ασφάλεια και αντικειμενικότητα. Επίσης, η δυνατότητα της αναστολής είναι χρονικά περιορισμένη με απότατο χρονικό ορίζοντα αυτό της πενταετίας. Τρίτον, η μεταβίβαση των μετοχών, δηλαδή του 16% από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΚΟΣΚΟ, λαμβάνει χώρα υπό την διαλυτική αίρεση της υπαίτειας μη υλοποίησης των υποχρεωτικών επενδύσεων. Το δημόσιο έτσι εισπράττει το αντίτιμο των μετοχών ύψου 88 εκατομμύριων ευρώ, ενώ παραμένει ισχυρή και ήδη πιο σαφής και καθορισμένη η υποχρέωση του ΟΛΠ για την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών επενδύσεων. Ισχυρή και σαφώς πιο καθορισμένη. Τέταρτον, η ΚΟΣΚΟ καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ πρόσθετη εγγυητική επιστολή πλέον της αρχικής που έχει αρχικά εκδοθεί από τον ΟΛΠ για το ποσό των 15 εκατομμύριων ευρώ, για ποσό που αντιστοιχεί σε τι, στο 1/3 της αξίας των ανεκτέλεστων υποχρεωτικών επενδύσεων κατά το ποσοστό συμμετοχής του ΟΛΠ στη χρηματοδότηση αυτών, αφαιρουμένης της συγχρηματοδότησης από το δημόσιο. Η αξία των ανεκτέλεστων υποχρεωτικών επενδύσεων, κατά τα ανωτέρω, υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 87 εκατομμύρια ευρώ, συνεπώς το 1/3 αυτού του ποσού υπολογίζεται στα 29 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόσθετη εγγυητική επιστολή καταπίπτει σε βάρος της ΚΟΣΚΟ στην περίπτωση συνδρομής αποκλειστικής ή που υπερβαίνει το 90% η πετιότητας της ΚΟΣΚΟ ή του ΟΛΠ ως προς την μη ολοκλήρωση των υποχρεωτικών επενδύσεων. Πέμπτον, κατά το χρονικό διάστημα που εκκρεμεί η πλήρωση της διαλυτικής αίρεσης, τα δικαιώματα ενισχυρίας του ΤΑΙΠΕΔ διευρύνονται. Ειδικότερα, χορηγείται στο ΤΑΙΠΕΔ δικαίωμα ενισχυρίας από το ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκπροσωπεί το ΤΑΙΠΕΔ στη διοίκηση του ΟΛΠ αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την απίσχναση της συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΛΠ, των dilution δηλαδή, ή και σχετίζονται με την πιστή τήρηση από τον ΟΛΠ των υποχρεώσεών του περί εκπλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων με βάση τη σύμβαση παραχώρησης. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ. Νομίζω επιβεβαιώθηκε και από την ακρόαση των φορέων ότι αν είχε υλοποιηθεί η συμφωνία, κανονικά, είχαν γίνει δηλαδή επενδύσεις, πάλι θα έμενε με ένα μέλος το ΤΑΙΠΕΔ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πάλι δηλαδή η εκπροσώπηση που κάποιοι είπαν ότι για πρώτη φορά δεν θα υφίσταντο
ούτως ή άλλως με τη μεταβίβαση των μετοχών. Επιβεβαιώθηκε και από τον Δήμαρχο Πειραιά και από άλλους φορείς. Έκτον, σε περίπτωση που οι υποχρεωτικές επενδύσεις δεν υλοποιήθηκαν στην προθεσμία που ορίζεται με την τροποποίηση, με υπαιτιότητα της Κόσκο ή του ΟΛΠ, η κυριότητα των μετοχών, δηλαδή του 16%, επανέρχεται στο ΤΑΙΠΕΔ και το ΤΑΙΠΕΔ επιστρέφει το τίμημα στην Κόσκο. Διατηρείται όμως η υποχρέωση του ΟΛΠ να ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές επενδύσεις χωρίς χρονικό περιορισμό. Ταυτόχρονα η Κόσκο εκδίδει νέα εγγυητική επιστολή υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ, που όμως μπορεί να εκχωρηθεί στο ελληνικό δημόσιο για ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο της αξίας των ανεκτέλεστων υποχρεωτικών επενδύσεων κατά το χρόνο πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης. Αν δεν υλοποιήθηκαν οι υποχρεωτικές επενδύσεις χωρίς υπαιτιότητα της Κόσκο ή του ΟΛΠ, διατηρείται η υποχρέωση του ΟΛΠ να τις ολοκληρώσει και η Κόσκο εκδίδει νέα εγγυητική επιστολή υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ, που όμως μπορεί να εκχωρηθεί στο ελληνικό δημόσιο, για ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο της αξίας των ανεκτέλεστων υποχρεωτικών επενδύσεων κατά το χρόνο εκπνοής του διαστήματος των 5 ετών που δεν ολοκληρώθηκαν οι υποχρεωτικές επενδύσεις ή κατά την πάροδο της περίοδου 10 ετών, κατά ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων αναστολής. Και πριν κλείσω, δύο λόγια για τις αναφορές που έγιναν στο ελεγκτικό συνέδριο και χαίρομαι για την δεύτερη τοποθέτηση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου. Άκουσα να αναφέρεται με στόμφο ένα απόσπασμα από πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου. Να σημειωθεί, θα το επαναλάβω, ότι το ελεγκτικό συνέδριο επελήφθη στο πλαίσιο τι, του προσυμβατικού ελέγχου. Αυτός είναι ο ρόλος του. Θα είχε λοιπόν περισσότερο ενδιαφέρον να αναφερθούν οι συνάδελφοι, το έκανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου στην δευτερολογία του, με σαφήνεια, στο απόσπασμα της πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου, επιζητημάτων για τα οποία το ελεγκτικό συνέδριο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα. Και θα το επαναλάβω, αυτά είναι του προσυμβατικού ελέγχου. Τι κρίνει συνεπώς το ελεγκτικό συνέδριο? Ότι οι τροποποιήσεις δεν είναι ουσιώδεις, ότι η επιμήκυνση του χρόνου της επενδυτικής περίοδου δεν μεταβάλλει ουσιωδώς το κύριο αντικείμενο της συμφωνίας, ότι δεν επέρχεται μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου των υφιστάμενων συμβάσεων και το κυριότερο, ότι δεν επεκτείνεται ανεπίτρεπτα το φυσικό αντικείμενο των αρχικών συμβάσεων, καθώς οι όροι που τροποποιούνται είχαν προβλεφθεί στις αρχικές συμβάσεις. Και για τα παραπάνω, απεφάνθη το ελεγκτικό συνέδριο αρμοδίως στην πράξη του κατά τον προσυμβατικό έλεγχο των κειμένων του ΤΑΙΠΕΔ και της Κόσκο. Από όλα αυτά λοιπόν, για λόγους το λιγότερο στήρας αντιπολίτευσης και ψεύτων εντυπώσεων, επιλέξατε να σταθείτε σε μια αξιολογική κρίση του ελεγκτικού συνεδρίου που συνδέεται με τι? Με το γεγονός ότι υπάρχουν γεγονότα καθυστέρησης εκτός της σφαίρας επιρροής του ΟΛΠ. Μα αυτό αναφέρεται στο προήμιο της υποκύρωσης σύμβασης. Για να δούμε λίγο τη διαφοροποίηση. Τι λέει η διατύπωση της σύμβασης στο προήμιο? Τα μέρη έκριναν αναγκαία τη διευθέτηση όσων ζητημάτων ανήκυψαν ως σήμερα κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως στις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων των πρώτων υποχρεωτικών επενδύσεων για λόγους που κείνται εκτός του εύλογου ελέγχου του ΟΛΠ. Αυτό λέει. Πώς έχει μεταφραστεί αυτό ως αξιολογική κρίση από το ελεγκτικό συνέδριο? Γι' αυτό είπα αν υπάρχει ταύτιση στο λεκτικό. Εν όψη της λήξης της ανωτέρου περίοδου πενταετούς διάρκειας, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί από τον ΟΛΠ η υλοποίηση του συνόλου των ανωτέρων συμφωνημένων επενδύσεων χωρίς υπαιτιότητα της εταιρείας, όπως συνομολογεί το ελληνικό δημόσιο. Πού το είδατε? Πού το είδατε αυτό να γράφεται? Πουθενά. Άρα, ας μένουμε στην ουσία της αξιολόγησης του ελεγκτικού συνεδρίου. Και για το ότι υπάρχουν τέτοια γεγονότα, κύριοι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να θυμίσω ότι εσείς ήδη έχετε την πατρότητα. Αφού το πνεύμα αυτό διατρέχει το δικό σας συμβατικό κείμενο αυτού του 2016. Άρθρο 19 ή άρθρο 16.4β της δικής σας σύμβασης. Αναφέρεται εντός εισαγωγικών, εκτός εάν ο ΟΛΠ είναι σε θέση να αποδείξει
ότι έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα που άπτονται του ελέγχου του, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια. Ας μην αναλωνόμαστε συνεπώς σε αυτά. Κύριε και συνάδελφοι, συμπερασματικά, τα μέρη, αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία που προέκυψε στην πράξη από την εκτέλεση σύμβασης, και έχουμε και άλλα να πούμε αύριο, εντοπίζοντας τα κενά και αρρύθμιστα σημεία της υφιστάμενης συμβάσεως, που δυσχεραίνουν και επηρεάζουν την ομαλή εκτέλεσή τους, επιδιώκοντας να αποτυπώσουν ένα αντικειμενικό και εκ των προτέρων καθορισμένο και προσδιορισμένο πλαίσιο, δίχως ερμηνευτικά κενά και αμφισβητούμενα σημεία, με απότερο στόχο τι, την πλήρη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και την αναβάθμιση του λιμένα, και σεβόμενα τη συμβατική ισορροπία και το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της υφιστάμενης σύμβασης, προέβησαν σε εντοπισμένες και περιορισμένες τροποποιήσεις που καθιστούν την παρούσα σύμβαση λειτουργική. Έτσι αποσωβείται ο κίνδυνος μακροσκελών δικαστικών διαιτητικών διενέξεων, αβέβαιας έκβασης, θέσεως του λιμένα σε μια ιδιότυπη κατάσταση ομοιρίας και διατάραξης των συμβατικών σχέσεων. Και καταστρώνεται ένας σαφής οδικός χάρτης υλοποίησης και ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.